Καλησπέρα, Γιάννη. Επιβεβαιώθηκαν πλήρω οι πληροφορίε που μετέδωσε ο Νίκο Αρμένη χθε στο δελτίο ειδήσεων του ΟΑΝ και έτσι ανακοινώθηκε και επισήμω η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Ζούλα στην ιστοτιμόνη τη ΕΡΤ. Θα είναι ο νέο πρόεδρο τη Mm -hmm. ε, διευθύνων σύμβουλο είναι ο Γιώργο Γαμπρίτσο. Να πούμε ότι ο κύριο Ζούλα μετά από μακρά δημοσιογραφική διαδρομή είχε διατελέσει διευθυντή του γραφείου τύπου τη Νέα Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια όπου η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην θέση αξιωματική αντιπολίτευση με ε, επί ε, προεδρία του κυριακού Μητσοτάκη και αμέσω μετά τι εκλογέ τοποθετήθηκε διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου. Ο κύριο Γαμπρίτσο επίση έχει θητεύσει ξανά στην RTP Εξαμήνο, ενώ έχει υπηρετήσει τα, 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 και, ω ε, διευ, ε, διευθύνων Σύμβουλος και άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Μάλιστα. Από εκεί και, και πέρα. Τον Κωνσταντίνο το γραφείο, Ζούλα το θα, τύπου όμως, θα διαδεχθεί στο πρωθυπουργικό γραφείο τύπου ο Δημήτρη Τσιόδρα. Επίση, ε, μακρά η δημοσιογραφική πορεία του κυρίου Τσιόδρα. Ε, να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξε εκπρόσωπο τύπου του ποταμιού μέχρι τον Φεβρουάριο, οπότε και αποχώρησε. Ε, ήταν τέτοιε οι τελευταίε εκλογέ. Υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα ενώ. Ε, ήταν ε, διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου τύπου του Λουκά Παπαδήμου αλλά και Εκπρόσωπος τύπου τη υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμένου. Μάλιστα. Τώρα, ποια ακριβώ είναι η αντίθεση, όμως, που προκλήθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά αυτά τα πρόσωπα τα οποία προαναφέραμε. Ήταν προσωπική η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Ζούλα στο τιμόνι της ΕΡΤ, ως επικεφαλής, ως πρόεδρος της ΕΡΤ. Αυτό που καταλογίζει η Κουμουνδούρου στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι, είναι ότι αποπειράται ευθέω να τεθεί η δημόσια τηλεόραση κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει. Ε, η Κουμουνδούρου. Δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση και σήκωσε το γάντι ο κυβερνητικό εκπρόσωπος ο κύριος Πέτσα, ο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, μεταξύ άλλων, είπε ότι η ΕΡΤ είναι αυτή που απαξιώθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είχε καταντήσει ένα κομματικό φερέφωνο. Τα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, α, αυτό που ε, μεταδίδουν είναι ότι θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία της δημόσιας τηλεόρασης και αυτό θα φανεί και προσεχώς. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν φρουράς τόσο στην ΕΤ, τόσο και στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Νίκη Ζορμπάς, ευχαριστούμε πολύ.